ομάδων υγείας, ξεκινώντας άμεσα από το καλοκαίρι. Δηλαδή, Μάιο θα είναι το προσχέδιο νόμου το σημερινό, με τη μορφή των νομοσχεδίων στη Βουλή. Mm-hmm. Θα είναι έως το τέλος του μήνα νόμος του κράτους. Ιούνιο-Ιούλιο ξεκινάει η ίδρυση 50 έως 60 τοπικών μονάδων υγείας σε ισάριθμα αστικά κέντρα. Θα γίνει η επιλογή τους ανάμεσα με τις υπάρχουσες δομές, όπου υπάρχει υγειονομική φτώχεια, δηλαδή δεν υπάρχουν μονάδες υγείας, από εκεί θα ξεκινήσουν. Και ως το τέλος του 2017, οι τοπικές μονάδες υγείας θα ανέρχονται σε 239 σε όλη τη χώρα. Αυτό θα είναι το πρώτο επίπεδο του τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Το δεύτερο επίπεδο θα είναι οι υπάρχουσες δομές με τα κέντρα υγείας αστικού και αγροτικού τύπου που υπάρχουν τώρα και πώς θα λειτουργεί. Ο οικογενειακός γιατρός θα είναι είτε γενικός γιατρός, είτε παθολόγος, είτε παιδίατρος. Θα βρίσκεται στις τομές, στις τοπικές μονάδες υγείας, στις τομείς. Εκεί λοιπόν θα εγγράφονται οι ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και ο γιατρός αυτός θα παραπέμπει. Στο GP που λέγαμε, στην Αγγλία, του γενικού γιατρού δηλαδή, έτσι. Ακριβώς. Θα είναι λοιπόν σε τοπικό επίπεδο η εξυπηρέτηση και από εκεί θα παίρνουν σε εισαγωγικά το εισιτήριο για τα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα. Το εγγλέζικο σύστημα, πανομοιότυπο. Ναι, ναι. Θα υπάρχει ένα φίλτρο λοιπόν. Αυτοί θα προηγούνται που θα παίρνουν το παραπεμπτικό για τα δημόσια νοσοκομεία και για να λειτουργήσουν οι τοπικές μονάδες υγείας θα προκηρυχθούν μέσα στο Μάιο 3.000 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων 1.400 θα αφορούν σε γιατρούς, όπως είπαμε, γενικούς γιατρούς, παθολόγους και παιδιάτρους. Αυτοί θα αμείβονται για να έχουν κίνητρο να έρθουν και οι νέοι γιατροί που έχουν φύγει στο εξωτερικό θα αμείβονται με τις αποδοχές του επιμελητή Α, δηλαδή καθαρά γύρω στα 1.500 με 1.600 ευρώ το μήνα. Ναι. Και επίσης οι γιατροί των κέντρων υγείας θα μπορούν να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στα νοσοκομεία να κάνουν απογευματινά ιατρία και να μπαίνουν στα χειρουργία. Σοφία, θα πεις περισσότερα στα άλλα δελτία. Ακούσουμε λίγο τι λέει ο Υπουργός. Εμείς είναι σε απευθεία σύνδεση. Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα και των υγειονομικών αλλά και του πληθυσμού. Το είπα από την αρχή. Να πάμε δηλαδή από τη λογική της αγοράς υπηρεσιών, της αναζήτησης υπηρεσιών, οικία βουλήση, σε μια οργανωμένη φροντίδα που την παρέχει ένα σύστημα που έχει δικτύωση με όλες τις υπόλοιπες δομές και υπηρεσίες του ΕΣΥ. Με γιατρούς και δομές που είναι το πρώτο σημείο επαφής, που δεν είναι όμως αυτό ο μοναδικός ιθμός για να προσεγγίσει κάποιος το σύστημα υγείας.